Άρα το μαρκάρισμα του Παπα-Νικολάου. Περνάει την πάσα στο Κότσα. Από τα αριστερά ο Κότσα με το μαρκάρισμα του Παπα-Νικολάου. Με τον Κλάιντι. Από τα αριστερά η σέντρα του Κλάιντι στο δεύτερο δοκάρι. Ψηλά ο Άγκο στην κεφαλιά, στην περιοχή, στην του πέναντι περίπου και στην κεφαλιά. Μη σκάσει, μη Αγκουσικώθηκε χωρίς να χρειαστεί να παρασκευτούν πρώτες βοήθειες. Ζητούν χέρι εδώ οι φιλοξενούμενοι και επιθετικό φάουλ. Χωρένοντας, γέννης Μαέγινος, Αχαλιάς. Θέλει να γυρίσει ο Γεωργιάδης, είναι ο Κουτσιάκης, ο οποίος γυρίζει την μπάλα. Ο Ρούμπος πατάει την μπάλα στον Γαλακτερό από τα αριστερά. Γυρίζει ο Γαλακτερός, γκολ! Γκολ από τον Γαλακτερό. Η μπάλα γυρίζοντας σε κάποιο πόδι βρήκε στο Γαλακτερό, χρεώνει τον γκολ. 0-1 στο 14. Οι φιλοξενούμενοι ανοίγουν τον δείκτη του σκορ και προηγούνται με τον γκολ ουσιαστικά του Γαλακτερού, ο οποίος έβγαλε την παράλληλη σέντρα από τα αριστερά. Προσκρούει η μπάλα σε κάποιο πόδι, κυλά στα δίχτυα. Έτσι τον γκολ στο Γαλακτερό χρεώνεται. Προσποίησή του επί του Κουλτσιάκη. Ο Πρινιάς γεμίζει προς το χύπι. Ο Δίνκας πρώτος. Η μπάλα στρώνεται στο Φάκη. Ο Φάκης θέλει να κοντρολάρει και μέχρι να κοντρολάρει η μπάλα έρχεται στον Ποπότα. Ξανά Φάκης. Σέντρα σου του Φάκη. Εύκολη υπόθεση όμως για τον Καστανιώτη. Ρούμπος. Μόνο κλάτι στο τείχος. Ρούμπος. 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Από μακριά ο Σιάκας. Έξω. Χωρίς τις φάσεις απέναντι δύο εστίες αλλά με τον γκολ. Να είναι η εικόνα του αγώνα αυτή τη στιγμή από το 14. Παπα-Νικολάου, την πάσα στην περιοχή, ο Γεωργιάδης βγάζει τη σέντρα, εύκολα μαζεύει ο Μαργαρίτης. Σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, συνδιεκδικήτριες μεταξύ και των άλλων δύο, για το τίτλο στον ομό. Από μακριά ο Ζαχαριάς, δεν είναι καλή επιλογή του, μακριά το γκολπόστ του Μαργαρίτη. Χωρίς παράβαση, πλεονέκτημα από τον Κρυονά, αντεπίθεση με τον Ζαχαριά και τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης τώρα θα πει στην περιοχή, πριν μπει στην περιοχή κόβεται υποδειγματικά από το τάκλιν αυτό του Μπομπότα. Από το 14-0-1 προηγείται η ομάδα της κάτω Καμήλας με τον κόλ του Γαλακτερού. Η μπάλα τώρα στην περιοχή παρά την πτώση, επιθετικό φάουλ υπέρ Φάκη. Συνεχίζουν και είναι με 10 οι παίκτες του Χρήστου για την έξω ο Ζάγκας. Ο Σιάκας απέναντι στον Γαλακτερό. Ο Γαλακτερός προσπίσει με το αντιπάλου, βγάζει και τη σέντρα απέναντι. Η μπάλα από τον παρακινδυνεμένα η παραχώρηση του κόρνερ. Ξανά με Ζαχαριά το 5ο. Για τους παίκτες της Καμήλας, εκτέλεσε στη μικρή περιοχή, κεφαλιά, γκολ του Δίνκα. Γκολ του Δίνκα στο 56ο λεπτό. Από κοντά η κεφαλιά του Δίνκα, το 0-2. Η φιλοξενούμενη κόρνερ του Ζαχαριά στη μικρή περιοχή. Ο Δίνκας ψηλά από κοντά την κεφαλιά στα δίχτυα του Μαργαρίτη. Έτσι με την κεφαλιά γκολ του Δίνκα η ομάδα της Καμήλας προηγείται με 0-2. Εξικοστό έκτο λεπτό της αναμέτρησης, συνοστισμός στην καρδιά της άμυνας του Καστανιώτη. Η εκτέλεση καλή, η μπάλα περνάει, ο Καστανιώτης αποκρούσει η πρώτη μεγάλη φάση στο παιχνίδι. Ανήκει στην ομάδα του Χρυσού με τον Καστανιώτη. Καλή εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι, περνάει η μπάλα, διπλό δοκάρι και η μπάλα στα δίχτυα. Γκολ. Ξαναπροσπάθησε ο Καστανιώτης, το γκολ του Κλάιντι ουσιαστικά είναι νομίζω από κόρνερ. Που η μπάλα πήγε στα δίχτυα, μειώνει το δίκτυο του σκορ σε 1-2 με την εκτέλεση κόρνερ από τον Κλάιντι. Στο 67ο λεπτό οι γηπεδούχοι μειώνουν το δίκτυο του σκορ με την εκτέλεση κόρνερ του Κλάιντι. Α, δούμε το Ρούμπο τώρα στην προσπάθεια εδώ να πατήσει την μπάλα στον Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης μπήκε στην περιοχή, το μαρκάρισμα του Παπίρα, γυρίζει ο Γεωργιάδης, από την απέναντι μεριά έρχεται ο Κουλτσιάκης. Μεγάλη ευκαιρία με τον Κουρτσιάκη, το σταματάει ο Αβραμίδης μέσα στη μικρή περιοχή. Δείγμα της καλύτερης εικόνας του δεύτερου ημιχρόνου. Στο Γεωργιάδη πάσα στην περιοχή. Ο Γεωργιάδης ο οποίος με τον Παπότη η προσπάθεια να ανακοπεί η μπάλα. Out ζητάει ο Παπότης από τον Δουλγέρη. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα πέρασε παράλληλα από την εστία του Μαργαρίτη. Αξιοποιεί την προσπάθεια αυτή στην εκτέλεση του κόρνερ. Αβραμίδης. Στο πλάγιο. Κλάιντι
Ευνοήθηκε από την κόντρα. Απέναντι. Χότσα. Κατεβάζει ο νεαρός. Πατάει την μπάλα στο Ράμναλι. Σέντρα του Ράμναλι. Στην περιοχή η μπάλα. Η κεφαλιά του Πασκαλίδη. Ο οποίος χτύπησε κιόλας. Είναι έξω. Ο Σιάκας θα γίνει κάτοχος μπάλας. Να δω τις προϋποθέσεις για να βγάλει αντεπίθεση. Με τον Κιουτσεξίδη. Παπότης μπαίνει μπροστά του. Κόβει την μπάλα. Δεν είναι η μπάλα έξω. Πέρασε παράλληλα το γύρισμα του Κουσεκτσίδη, δεν πρόλαβε ούτε ο Κλαβίνης.